Γνωρίζουμε ότι συνήθως ο τουρισμός στην Ισπανία είναι συνυφασμένος με την ηλιοθεραπεία, τα θαλάσσια μπάνια και την ανάπαυση. Νοτιοανατολικά της Μούρτσια, το Project Virere προσφέρει τώρα ένα εντελώς νέο είδος αναψυχής. Το κέντρο συνδυάζει τον αγροτουρισμό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Από το 2015, το Project προσφέρει όχι μόνο οικογενειακά και ομαδικά καταλήματα, αλλά και δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα σε θέματα όπως η μόνιμη καλλιέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οικολογικός τρόπος δόμησης, οι καλλιέργειες σε άγωνα μέρη και οι ηλιακές σόμπες. Το εμπορικό του σήμα, κάθε λεπτομέρεια, αναδεικνύει την αειφορία και λειτουργεί ως πρότυπο για τους επισκέπτες, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορέσουν να εφαρμόσουν μόνοι τους τις ιδέες του Βίρερε. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε από φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά με μια μικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Στο βιόκηπό τους και ένα δάσος τροφίμων καλλιεργείται με βιολογικά φρούτα, λαχανικά και αρωματικά φυτά της περιοχής. Υπάρχει ένα σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων και ένα φυσικό σύστημα επεξεργασίας λιμάτων από έναν επιφανειακό υγρότοπο. Με τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών, παράγεται βιώσιμη ενέργεια στο ίδιο του το χωράφι. Από τις αρχές του 2015 αναπτύσσεται το μεικτό επιχειρηματικό μοντέλο. Παρ' όλα αυτά όμως, το 90% των επισκεπτών προέρχεται ακόμα από το εσωτερικό. Για να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες από το εξωτερικό, διοργανώνονται νέες δραστηριότητες όπως η δοκιμή τοπικών κρασιών, μια φυτεία τρούφας και κατασκευάζεται ένα σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Επίσης, η Βίρερε προσφέρει μαθήματα εκτός της εγκατάστασης συνδεωμένη με διάφορα δίκτυα. Μια άλλη ιδέα είναι η αντιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου σε μια περιοχή προσφύγων. Για να είναι οικονομικά βιώσιμα, τα μοναδικά project, όπως το Βίρερε, πρέπει να είναι πρωτοποριακά, να ασχολούνται με μία ποικιλία δράσεων και να υιοθετηθούν σε μία ολιστική θεώρηση. Με μία κατάλληλη διάρθρωση τιμών, τέτοιες παρόμοιες προσφορές μπορούν να φέρουν ένα επιτυχημένο εταιρικό μοντέλο.